Ήταν μια εποχή όπου στην Αλβανία βασίλευε η πνοή του Άδη. Μια μαχητική αθεία σκότιζε τις συνειδήσεις, έπνιγε ό,τι πολύτιμο έχει η ανθρώπινη ύπαρξη, την ελευθερία, την πίστη και την αγάπη. Οι τότε ισχυροί ζήτησαν να σκοτώσουν τον Θεό στις καρδιές των ανθρώπων. Σταύρωσαν τον Χριστό και τον έθαψαν βία, όχι μόνο για λίγες μέρες, αλλά για δεκαετίες. Και έκλεισαν τον τάφο με πλάκα βαριά σιωπής. Και ανήγγυλαν πανηγυρικά με αποφάσεις συνεδρίων ότι ο Θεός πέθανε στην Αλβανία. Αλλά εκεί όπου άφρονες ζήτησαν να σκοτώσουν τον Θεό, πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι τελικά σκότωσαν τον άνθρωπο, που είναι εικόνα του Θεού. Και ακόμη ότι διέλυσαν την ανθρώπινη κοινωνία, η οποία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον ήλιο της δικαιοσύνης, το Θεό. Η αθεία κατέστρεψε τις προσωπικές και τις κοινωνικές σχέσεις, φόβησε ακόμα και τα λουλούδια στους αγρούς, σπέρνοντας στη χώρα τα φαλακρά και σκληρά κρανία των πολυβολίων, γεμίζοντάς την με μελαγχολικά μνήματα, μνήματα γεμάτα φόβο και άγχος. Αλλά η περίοδος αυτή πέρασε οριστικά. Η βεβαιότητα της Αναστάσεως πλημμυρίζει τώρα με φως και δύναμη τις καρδιές και το αναστάσιμο τραγούδι της αγάπης και της ελπίδος αντιλαλεί στα βουνά και τις κοιλάδες, τις πόλεις και τα χωριά της κάποτε σταυρωμένης χώρας. Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Πατά και ικάνε μερί. Debiren sichrin kiriu gafake ezjari. Στο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, μεταξύ Ελλάδας, Ιουκοσλαβίας και Αδριατικής, βρίσκεται η Αλβανία. Η έκτασή της μόλις 29.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χώρα κυρίως ορεινή. Έχει όμως λίμνες και πολλά ποτάμια με πλούσια νερά που τη διασχίζουν πρικίζοντάς την με έφορες καταπράσινες πεδιάδες. Το υπέδαφός της πλούσιο και αυτό σε ορυκτά. Σίδηρο, χρώμιο, χαλκό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Παρόλα αυτά, ο πληθυσμός της, 3 εκατομμύρια περίπου, είναι ο φτωχότερος της Ευρώπης. Αιτία?
Ο μισός αιώνας σταλινικής διακυβέρνησης οδήγησαν τη χώρα σε τραγική απομόνωση που είχε σαν αποτέλεσμα ο ταλέπορος λαός της να ζει σε σχεδόν πρωτόγονες συνθήκες διαβίωσης και να υποστεί την έλλειψη αγαθών. Κράτος αγωνίζεται, χωρίς σύνταγμα και χωρίς σταθερή οικονομία, να σταθεί στα πόδια του, στηριζόμενο κυρίως στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εμβάσματα όμως των μεταναστών, κυρίως από την Ελλάδα και λιγότερο από την Ιταλία, καθώς και οι πρώτες επενδύσεις ξένων στη χώρα, αρχίζουν σιγά σιγά να βοηθούν την ανόρθωση. Από το καλοκαίρι του 1991 και στα επόμενα 4 χρόνια διασχίζουμε το δύσβατο αλβανικό τοπίο με οδικό δίκτυο και μεταφορικά μέσα ανασφαλή. Δεν πήγαινε αμάξι, αναγκαστήκαμε να πεζοπορούμε επί ώρες, συντροφιά με το μοναδικό και πολύτιμο για μας γαϊδουράκι που μετέφερε τα μηχανήματα. Έπρεπε να φτάσουμε στα πιο απομακρυσμένα μνημεία της Ορθοδοξίας για να καταγράψουμε ό,τι απέμεινε από το φοβερό διωγμό των 30 χρόνων. Νιώσαμε θλίψη, οργή και ντροπή για την ερημιά και την καταστροφή που αντικρίσαμε από το νότο ως το βορρά της χώρας. Ζήσαμε όμως σε πολλές περιοχές συγκλονιστικές εμπειρίες από την αγάπη, την καρτερία, αλλά και την έντονη αφύπνιση του θρησκευτικού συναισθήματος του πολύπαθου αυτού λαού. Στην Αλβανία, περίπου το 60% θεωρούνται μουσουλμάνοι, το 30% ορθόδοξοι και 10% ρωμαιοκαθολικοί. Σκόδρα, η πρωτεύουσα του Βορρά με το θρυλικό κάστρο της Ροζάφας. Εδώ από παλαιά υπερτερούν οι ρωμαιοκαθολικοί. Η αρχιτεκτονική της πόλης παρουσιάζει έντονες δυτικές επιδράσεις. Οι δύο ορθόδοξοι ναοί της κατεδαφίστηκαν. Στη θέση του ενός κτίστηκε η λέσχη αξιωματικών. Και οι 6.000 Ορθόδοξοι δεν έχουν ακόμη που να εκκλησιαστούν. Ο δεύτερος ναός βρισκόταν δίπλα στη γραφική λίμνη, στο νεκροταφείο των Ορθοδόξων. Εδώ όχι μόνο κατεδάφισαν τον ναό, αλλά και κατέσκαψαν με λύσα τους τάφους και πέταξαν τα οστά στη λίμνη. Δεν υπάρχουν πουθενά ίχνη ναού ή τάφων.
Στη θέση τους κτίστηκε εργοστάσιο παραγωγής πίσας. Η άλλοτε ένδοξη Μοσχόπολη, πατρίδα του Σίνα, η Αθήνα της Τουρκοκρατίας, όπως την αποκαλούσαν τον 18ο αιώνα, με την περίφημη ακαδημία της, τις βιβλιοθήκες της, τις πλούσιες συντεχνίες της. Το δεύτερο μετά την Κωνσταντινούπολη τυπογραφείο της, με πλήθος μεγαλόπρεπων πλούσιων ναών. Καταστράφηκε το 1916. 20 από τις εκκλησίες της γλίτωσαν τότε την πυρπόληση για να ρημάξουν αργότερα ως στάβλη επί Χότζα. Σήμερα σώζονται 5, με σπάνιες τοιχογραφίες, συλλημμένες όμως όλες σε ό,τι αφορά στις εικόνες και τα ιερά σκεύη. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι εξακολουθούν να αντιστέκονται στη φθορά του χρόνου παρά τις βροχές και τα χιόνια που μπαίνουν από παντού. Στο φημισμένο όμως μοναστήρι του Προδρόμου, που μέχρι το 1994 λειτουργούσε ως στρατόπεδο, οι λαβωμένοι Άγιοι άλλαξαν χρώμα από την υγρασία. Κουτιά από κονσέρβα, τις πιο πολλές φορές τα λιγοστά καντήλια που συναντούμε. Σε σχισμές του ιερού βρήκαμε κέρματα που ευλαβικά χέρια έριχναν μέσα κρυφά στη θέση του κεριού που δεν μπόρεσαν να ανάψουν. Κι όμως το στρατόπεδο εφρουρείτο και ήταν οι φράχτες του μελόγχες στραμμένες προς τον ουρανό για τους υποτιθέμενους εχθρούς που θα έπεφταν εκεί. Λόγχες στο σώμα του Χριστού μας περιμένουν και σήμερα ακόμη. Δίπλα στο ναό, σκελετή στη νεκρική σιγή του χιονιού που σαν σάβανο τα τυλίγει τα ερυπωμένα κελιά του άλλοτε πλούσιου μοναστηριού. Στις αρχές του χρόνου του 1967, μετά από την αρχή που άρχισε στο δωράχιο με το χάλασμα της εκκλησίας του Αγίου Βλάση, ήρθε η σειρά και στο χωριό μας. Χτίσανε μια ομάδα με 5-6 άτομα. Σε αυτήν την ομάδα ήταν και ο αδερφός μου. Τότε μάθαινε στο γυμνάσιο στον Αυλώνα και γύρισε από το σχολείο. Η μητέρα μου τον ρωτάει, γιατί γύριζες, δεν πας στο σχολείο? Και του λέει, θα πάμε να ανοίξουμε την εκκλησία. Από σήμερα δεν θα είναι πλέον εκκλησία. Η μητέρα μου αμέσως ταράχτηκε και δεν θα τον αφήσει. Και του λέει, παιδί μου, δεν θα πας να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλουμε με το Θεό. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αυτός τα κρίνει. Αυτός τα πει. Με το Θεό δεν τα βάλουμε. Δεν πρέπει να πας να το κάνεις αυτό. Αλλά αυτός από τη στιγμή που του είπε η μητέρα μου έτσι, γιατί δεν το καταλάβαινε, κανείς δεν του είχε μιλήσει τότε στο σχολείο, και μια στιγμή σταμάτησε την ίδια να περάσει. Και μετά πάλι έπρεπε να πήγαινε. Του είχαν πει από το σχολείο πρέπει να πάει.
Και η μητέρα μου βγήκε μπροστά να μην τον αφήσει να περάσει. Και κατέφυγε από μια ξύλινη σκάλα, βγήκε με το σώμα της να τον πιάσει να μην περάσει μπροστά. Αλλά αυτή τη στιγμή άνοιξε πόρτα, ήρθε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του χωριού και τον φωνάζει, του λέει «Κατέβα κάτω, θα πάμε». Τότε αυτός περνάει, η μητέρα μου και πάει με αυνούς. Ήταν αν πήγαν μπροστά στην Αγία Κυριακή. Ο γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε ένα σκεπάρι. Αυτός όμως, φοβισμένος από αυτά που του είχε πει η μητέρα μου, κάθεταν πίσω. Και αυτός άνοιξε την πόρτα. Μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Εκεί άρχισαν να χτυπήσουν. Χαλάσανε κάτι πράγματα. Γκρεμίσανε κάτι εικόνες. Άρχισαν να χτυπήσουν στο τέμπολο. Ήταν ένα πολύ ωραίο τέμπολο και οι εικόνες ήταν πολύ ωραίες και πολύ παλιές. Σμαζέψανε στη μέση την εκκλησία. Όλος ο κόσμος ήταν φρικτό να γλυπεις αυτές τις γυναίκες, τις γριές, με τα χέρια στο κεφάλι δεμένα. Φώναζαν, έλεγα, πού, τι γίνεται στο χωριό μας σήμερα. Και έτσι τελείωσε αυτή την ημέρα, φύγαμε. Αλλά δεν τελείωσε εδώ το πράγμα. Μετά από αυτό που έγινε, στο χωριό μας συνέβηναν πράγματα που φαίνονται και μοιάζουν με θαύματα. Θα σας πω με λίγα λόγια για την ιστορία του αδερφού μου. Μετά σε 3 μήνες ο αδερφός μου γύρισε από το σχολείο άρρωστος. Είπαμε έχει μια γύρωση από τη γρήπη. Πάει και στο γιατρό, του λέει είναι γρήπη. Παίρνει φάρμακα, δεν έγινε καλά, όσο πήγαινε στο χειρότερο. Και άρχιζε να αρρωστεύει. Πάει στα τύρα να κάνει μια εξέταση και είχε μια αρρώστια στο κεφάλι. Δηλαδή πέρασαν 4 μήνες και πεθαίνει. Ένα νέο παιδί 20 χρονών. Η μητέρα μου ποτέ δεν το τράφησε από το μυαλό της. Του ξέρε αν ήταν σωστή η αρρώστια, ήταν η εκδίκηση για αυτό που έκανε. Δεν ήταν μόνο αυτός. Ο γραμματείας του κόμματος έπαθε μια πάρα πολύ φρεκτή. Μετά ένα ωραίο σπίτι καινούριο, μόλις το είχε χτίσει, κάηκε και καταστράφτηκε από τη φωτιά. Του πεθαίνει η γυναίκα του αμέσως και μετά αυτός. Μείνανε τα παιδιά διχώρς γονείς και διχώρς σπίτι. Οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν να σταματήσουν με τίποτα για να καταστρέψουν, να εξαφανίσουν την πίστη. Πήγαν στα νεκροταφεία, τα σπάσανε, την άφησαν ένα σταυρό απάνω της. Μετά το φοβερό σταλινικό χειμώνα έφτασε επιτέλους η άνοιξη στις αρχές του 1991, οπότε κατέρευσε το καθεστώς. Σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο, ο μακαριστός Πατριάρχης Δημήτριος έστειλε ως Πατριαρχικό Έξαρχο για την ανόρθωση της Ορθοδοξίας στην Αλβανία τον Επίσκοπο και από τον Αύγουστο 1991 Μητροπολίτη Ανδρούσης Αναστάσιο Γιαννουλάτο, καθηγητή της θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιεράρχη και θεολόγο με βαθιά γνώση, αυταπάρνηση και πείρα στα θέματα της Ιεραποστολής, έχοντας πρωτοστατήσει στην κίνηση αναζωπηρώσεως της Ορθόδοξης Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο και εργαστεί ιεραποστολικός επί 30 χρόνια και ειδικά για την Αφρική, συγγραφέα πολλών βιβλίων και πολυαρίθμων άρθρων και άλλων δημοσιεύσεων. Πατριαρχικός Έξαρχος αμέσως άρχισε γρήγορα και δυναμικά το έργο. Τα προβλήματα τεράστια. Χωρίς εκκλησίες και ιερείς, εφόσον μόνο 15 είχαν επιζήσει του φοβερού διωγμού.
Διεθνής Γραφεία, το κτίριο της Αρχιεπισκοπής είχε καταδαφιστεί στην περίοδο του διωγμού. Χωρίς χρήματα, με 2-3 μονάχα συνεργάτες, αλλά με χιλιάδες φίλους και μαζί με τους αφυπνιζόμενους Αλβανούς Ορθοδόξους, βάδισε προς το θαύμα της ανόρθωσης της Εκκλησίας. Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Ένα μόλις μήνα μετά την είσοδό του στην Αλβανία, στις 24 Αυγούστου 1991, μνήμη του απαγωνισμού του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ο Πατριαρχικός Έξαρχος, μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα, προσευχήθηκε, προσκύνησε και παρέλαβε τα ιερά λείψανα του Πατροκοσμά, που τότε φυλάσσονταν στο Μουσείο του Φίερη. Στο Φίερη, το 60% των κατοίκων του, δηλαδή 30.000 περίπου άτομα, είναι Ορθόδοξοι. Και εδώ τα τάγκς κατεδάφισαν και ισοπαίδωσαν την ωραία εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που ήταν εικονογραφημένη από τον περίφημο αγιογράφο του 16ου αιώνα, ο Νούφριο. Το αμάξι με τα ιερά λείψανα του Αγίου Κοσμά διέσχισε το μεγάλο κάμπο της Μουζακιάς, περνώντας μέσα από τα πολλά ορθόδοξα χωριά. Σε αυτά τα ίδια χωριά που τα είχε περπατήσει ο Άγιος όταν ξεσήκωνε τα πλήθη με τα φλογερά του κηρύγματα. Εδώ δέχτηκε και το τραγικό του τέλος, διαπαγχωνισμού. Το σώμα του πετάχτηκε στον Άψο ποταμό, όπου το βρήκε μετά 3 ημέρες ένας ιερέας. Εκατοντάδες πιστοί από τα γύρω χωριά περπάτησαν επί ώρες κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο, για να έρθουν ύστερα από 30 χρόνια να προσκυνήσουν τον Άγιο στην εκκλησία του. Ο ναός, ο οποίος έγινε διαπροσταγής και εξόδων του υψηλωτάτου βεζίρ Αλή Πασά από το Τεπελένη, ο οποίος πολύ εκτιμούσε το Πατροκοσμά, όπως μαρτυρεί και η ντυχισμένη πλάκα, σήμερα είναι λαϊλατημένος. Ενώ το σχολείο και τα κελιά που ήταν δίπλα του παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού. Τα παιδιά που για πρώτη φορά παρακολουθούν λειτουργία κοιτάζουν όλο απορία και δέος τα δρόμενα. Οι φλόγες των κεριών στο τάφο του Αγίου των Φτωχών σήμερα ελεύθερα υψώνονται προς τον ουρανό. Μετά τη λειτουργία, μουσική από τα γύρω χωριά εκδηλώνουν με το δικό τους τρόπο τη χαρά τους για την επίσκεψη του Αγίου τους και το άνοιγμα της εκκλησιάς.
κατά μεσής του κάμπου της Μουζακιάς προβάλλει επιβλητικά σαν κάστρο απόρθητο της Ορθοδοξίας το περίφημο μοναστήρι της Παναγιάς της Αρδενίτσας ή Αρδεβούσης. Εδώ είχαν φυλακιστεί οι μαθητές του Κοσμά του Ετωλού μετά τη θανάτωσή του. Ιδρύθηκε στον καιρό του Δεσποτάτου της Υπήρου, 13ο-14ο αιώνα δηλαδή, και περιβάλλεται από υψηλό τείχος κατά τα πρότυπα των Βυζαντινών οχυρωμένων μοναστηριών. Σώθηκε από την κατεδάφιση γιατί λειτουργούσε και ακόμη λειτουργεί πολύ προσοδοφόρα τουριστική επιχείρηση, αφού τα άλλοτε κελιά του είναι πάντα γεμάτα από ξένους τουρίστες. Μόνο ο ναός τέθηκε πρόσφατα στη διάθεση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, όχι όμως και οι εγκαταστάσεις του μοναστηριού. Στο παρεκκλήσι της Μονής, την Αγία Τριάδα, είχε γίνει κρυφά ο γάμος του μεγάλου ήρωα Γεωργίου Καστριώτη, η Σκεντέρμπεη, που οι Αλβανοί λάτρεψαν για τους αγώνες του εναντίον των Τούρκων. Από αυτό εδώ το μοναστήρι ξεκίνησε πολύ πριν από τον Άγιο Κοσμά τη μεγάλη ιεραποστολική του δράση ο Νεκτάριος Τέρπος. Υπήρξε ηγούμενος της Μονής. Στη Μονή υπηρέτησε επίσης ως ιεροδιάκονος ο περίφημος αγιογράφος του 18ου αιώνα Κωνσταντίνος Εκσπαθίας του Ελμπασάν, ο επωνομαζόμενος Σπαταράκος. Οι εικόνες του ναού καθώς και το τέμπλο είναι έργα του που διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση. Οι ηχογραφίες είναι έργα άλλων σπουδαίων αγιογράφων, των αδελφών Κωνσταντίνου και Αθανασίου Ζωγράφου εκ Κοριτσάς. Ανάμεσα στις θαυμάσια διατηρημένες τοιχογραφίες ξεχωρίζουμε στη δυτική πλευρά τον φημισμένο μουσικό του 12ου αιώνα Ιωάννη Κουκουζέλη. Προτού κλείσει χρόνος από την άφιξη του εξάρχου στην Αλβανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η περί αυτών Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξαν πανψηφί στις 24/6/92 ως Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Η συγκινητική ενθρόνησή του στις 2 Αυγούστου του 1992 έδωσε στους κατατρεγμένους Ορθοδόξους της Αλβανίας περισσότερες ελπίδες για τη συνέχιση της ανόρθωσης της Εκκλησίας τους. Εκτός των Αλβανών, στην ενθρόνηση παρέστησαν 200 άτομα που εκπροσωπούσαν Ορθοδόξους από την Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα, την Αμερική, τη Φιλανδία και την Αφρική. Εγώ δεν
Όταν ο αρχιεπίσκοπος ανήλθε στο θρόνο, το εκκλησίασμα ξέσπασε σε ζητοκραυγές. Αύγουστος, μήνας των μεγάλων εορτών και πανηγύρεων. Στην όμορφη Σωτήρα, διπλή γιορτή του χωριού στις 6 Αυγούστου του 1992. Άνοιξε και λειτουργήσε για πρώτη φορά η ομώνυμη παλαιά εκκλησία τους, που το καθεστώς είχε μετατρέψει σε αποθήκη επί τόσες δεκαετίες και είχε κάψει όλες τις εικόνες της. Συγχρόνως γιόρταζαν και την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Είδα σοσκεπασμένη και απρόσιτη μουργκάνα σύνορο με την Ελλάδα. Αυτή τη μέρα ήλθαν για πρώτη φορά συγγενείς από εκεί, ακόμη και από την Αμερική. Και όλοι χορεύουν κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο με τη μουσική του γνωστού υπηρώτη Σιάτρα. Αυγούστου 1992 στην πανέμορφη Χιμάρα. Πεντακάθαρη θάλασσα και ατέλειωτες αμμουδιές. Τα χωριά της όμως ρήμαξαν, εφόσον όλοι σχεδόν έφυγαν για να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Ερείπια και οι παλιές εκκλησιές της στο κάστρο. Να αυτούς τα ξένα που είσαι, μωρέ, ξένε μου, να αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε, κι δόνι μαραγκιάζει, μωρέ, ξένε μου, κι δόνι μαραγκιάζει. Σου στέλνω μόσκο στα φύλλο, στον δρόμο ξεσπηριάζει, μωρέ, ξένε μου, στον δρόμο ξεσπηριάζει.
Το γραφικό χωριό Δρυπάδες γιορτάζει την Παναγία 2 ώρες πεζοπορία στο βουνό. Μισοερυπωμένο το μοναστήρι άνοιξε πρώτη φορά για εσπερινό απόψε. Το χαντάμα, σαν να ανοίξει η εκκλησία, να μείνουν ξάγρυπνες όλη νύχτα στο ναό. Μέσα στο θαμπό φως των κεριών μας μιλούν για τα χρόνια του διωγμού. Εσείς γιατί μένετε μέσα στην εκκλησία? Το είχαμε τάξει. Λέγαμε να πάμε στην εκκλησία και ξυπόλυτη από το χωριό και ερχόμαστε και ξυπόλυτη. Χωρίς και παπούτσια θέλαμε να έρθουμε. Έτσι το τάζαμε, λέγαμε γρήγορα, οικειωμένες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ερχόμαστε με μεγάλη πίστη και χαρά. Αλλά πολλά χρόνια. Άλλαξε η κατάσταση, μας αφήσανε. Μόλαν τα αυτά εμείς τη θρησκεία την είχαμε και κρυφά την συνηθίζαμε. Τα καντήλια στο σπίτι μας τα ανάβδαμε και τα κρύβαμε στο σπίτι, να μην τα βλέπαν τα παιδιά γιατί κάναν λόγια στο σχολείο. Εβάφαμε τα αυγά τα κόκκινα το Πάσχα και τα δίναμε καθαρισμένα τα αυγά των παιδιών, όχι κόκκινα στο χέρι. Γιατί τα βλέπανε δασκάλοι, τα βλέπανε έξω και έκαναν λόγια. Μα και οι δασκάλοι φαίνονται. Και οι δασκάλοι γιατί ήταν Έλληνες, αλλά στα μαθήματα δίνανε τα κομμουνιστικά μαθήματα. Το κομμουνιστικό κόμμα δεν ήθελε η εκκλησία. Όλες τις εκκλησίες εμείς οι δρομαδιώτες τις είχαμε επιτασμένες. Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές η γιαγιά μας μας έπαιρε και πήγαιναμε στο υπόγειο, έκλεινε πόρτες παράθυρα. Και να άκουγαμε, άνοιγε το ραδιόφωνο, να άκουγαμε την λειτουργία. Και όταν ο παπάς κοινωνούσε τον κόσμο, η γιαγιά έπαιρνε μια κανάτα, έριχνε κρασί και κάτι βουτούσε μέσα σαν ψωμάκι και μας έδινε, αλλά εμείς δεν το καταλάβαιναμε. Στο σπίτι του μπάρμπα μου ο παπάς είχε κρύψει την κολυμπήθρα. Είχε την κρύψει κάτω στο υπόγειο, σε κάτι σανίδια. Και βαφτίζαν κρυφά τη νύχτα τα παιδιά. Ο αδερφός μου ήταν 5 χρονών και τον πήραν ένα βράδυ από τον ύπνο και το πήγανε στην κολυμπήθρα. Μα σε φάνταζε ένα πράγμα απίστευτο. Μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε το σταυρό και να πάμε στην εκκλησία ελεύθερη. Ήτανε πράγμα απίστευτο. Ελάχιστοι οι ιερείς που επέζησαν του διωγμού. Και αυτοί πολύ ηλικιωμένοι. Γι' αυτό ο Αρχιεπίσκοπος ήδη από την αρχή, για να καλύψει τις ανάγκες, φρόντισε να ιδρύσει θεολογική ιερατική σχολή για την κατάρτιση των υποψηφίων ιερέων. Η θεολογική ιερατική σχολή είναι τριετούς φοιτήσεως και προς το παρόν στεγάζεται σε ένα ενοικιαζόμενο ξενοδοχείο στο Δειράχιο. Ιερατικές συνάξεις που γίνονται στη σχολή μαζεύονται ιερείς και διάκονοι από όλη τη χώρα. Αφανείς ήρωες, οι ιερείς της Αλβανίας, φτωχοί λεβίτες,
που λόγω έλλειψης πόρων υπηρετούν με αυτοθυσία σε ένα μεγάλο έργο. Μέσα από το μοναδικό τους ράσο κρύβουν, μαζί με την πλούσια σε αγάπη για την Ορθοδοξία καρδιά τους, τα μπαλωμένα τους ρούχα. Μετά την ιερατική σύναξη, όλοι μαζί με τους σπουδαστές μοιράζονται το γεύμα. Στο τέλος και η απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Αυτή τη φορά κάτω από βροχή. Λίγο έξω από το Ιράχιο, στην κορυφή του λόφου, υπήρχε άλλοτε το ωραίο μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, με εικόνες και τέμπλο μεγάλης αξίας. Εδώ έφερναν τα άρρωστα μικρά, γιατί ο Άγιος είναι θαυματουργός. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο κάτω από την μανία των αθεϊστών. Μια πέτρα μόνο μαρτυρεί που ήταν η Αγία Τράπεζα. Οι ευλαβικές γυναίκες που έρχονται να ανάψουν κερί έχουν να λένε πως τα θαύματα του Αγίου δεν έπαψαν ούτε στην αθεϊστική περίοδο. Ο Ρημενάρχης κατάφερε και βρήκε πόρους για να κτιστεί ξανά όχι μόνο το μοναστήρι, αλλά και ένα συγκρότημα κτηρίων στον περίβολο της Μονής για να στεγαστεί η θεολογική ιερατική σχολή. Ξενώνας για 100 σπουδαστές και καθηγητές, αίθουσες διδασκαλίας, ναός, εστιατόριο και άλλα. Αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, πηγαίνει ο ίδιος συχνά για να επιβλέψει και να ευλογήσει το έργο. Στο τελευταίο έτος της θεολογικής σχολής γίνονται χειροτονίες διακόνων και ιερέων για όλη την Αλβανία. Μέχρι τώρα έχουν χειροτονηθεί 34 ιερείς και 18 διάκονοι. Πολύ ξεχωριστή και συγκινητική ήταν η χειροτονία ενός νέου από την Αμερική, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής της σχολής και υπεύθυνος της Ορθόδοξης Νεανικής Κινήσεως. Πρόκειται για τον πατέρα Λουκά Βερόνι. Ο πατέρας του, που είναι και αυτός Ορθόδοξος ιερέας, ήρθε από την Αμερική για τη χειροτονία. Τα ορθόδοξα χωριά της Παθίας, όπου γεννήθηκε ο ιερομόναχος αγιογράφος Κωνσταντίνος, είναι από τα πιο δυσπρόσιτα και ανυπότακτα. Η Σπαθία βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ελμπασάν, στη δυτική πλευρά του βουνού Σπάτ, το οποίο άγριο, πολύ φτωχό και άγωνο. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, επί πολλά χρόνια δεν είχαν καταφέρει να την υποτάξουν οι Τούρκοι. Μετά το θάνατο όμως του καστριώτη Σκεντέρμπεϊ και το φοβερό παιδομάζωμα που ακολούθησε, τον τρόμο και την οικονομική εξαθλίωση,
πολλά χωριά για να αποφύγουν τα δεινά αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν. Τυπικά όμως, γιατί κρυφά και επί αιώνες εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Βαπτίζονταν κρυφά τη νύχτα και έπαιρναν χριστιανικά ονόματα, όπως έκαναν πολλοί και επί Χότσα. Αυτοί είναι οι κρυπτοχριστιανοί, όπως λέγονται, της Παθίας. Ο Λόγιος Μητροπολίτης του Μπερατίου, ο Βελεγράδων άνθιμος Αλεξούδης, έγραφε το 1852 ότι οι 50 χωριά της Παθίας ήταν κρυπτοχριστιανοί. Μόλις το 1910 τόλμησαν οι Σπαθιώτες για πρώτη φορά να απογραφούν με τα χριστιανικά τους ονόματα. Δεν πρόφθασαν όμως να χαρούν για πολύ τη θρησκευτική τους ελευθερία και να αρχίσουν να οικοδομούν εκκλησίες, γιατί το αθεϊστικό καθεστώς του Χότσα κατέστρεψε ξανά τους ναούς. Ό,τι απέμεινε από την εκκλησιά. Μέσα εδώ μαζεύονται τις γιορτές οι χωρικοί με τον γέροντα παπά τους, τον Παπακώστα, που τον είχαν αναγκάσει να δουλεύει στο μήλο όλα τα χρόνια του διωγμού. Το τέμπλο, μια λεπτή ξύλινη πύχη και δύο εικόνες μικροσκοπικές, φτιαγμένες από κάποιο περιεχόμενο του χαρτοδέματος που ήρθε με τρόφιμα από την Ελλάδα. Η βροχή που έπεσε το απόγευμα μας ανάγκασε να μείνουμε 3 ημέρες αποκλεισμένοι στο χωριό, εφόσον ο σχεδόν ανύπαρκτος και επικίνδυνος δρόμος που χρησιμοποιήσαμε για να φτάσουμε εκεί είχε γίνει τώρα χύμαρος με πέτρες. Στεναχώρια μας όμως έγινε σύντομα ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία που μας χάρισε στο φτωχικό τους η οικογένεια του Παπακώστα. Μια αγιασμένη οικογένεια. Τα ωραία τους τραγούδια για τη φιλία και την αγάπη ακόμη αντιχούν στα αυτιά μας. Η ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας έγινε με πρωτοβουλία και συνεχή αποφασιστική μητρική συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρά τα πολύμορφα εμπόδια και τις δυσχερέστατες συνθήκες, σε πολύ σύντομο διάστημα η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας ανασυγκροτήθηκε. Χρήσιμο είναι να υπενθυμίσω ότι αρχίσαμε από μηδενική βάση.
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο κληρικολαϊκές συνελεύσεις, εξελέγησαν Γενικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, Μητροπολιτικά Συμβούλια και Ενωριακές Εκκλησιαστικές Επιτροπές και έτσι πλέον έχουμε οργανωθεί σε όλη τη χώρα. Αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το ορθόδοξο, λειτουργικό, κηρυκτικό και κατηχητικό έργο με την δυναμική συμπαράσταση των συνδέσμων των ορθοδόξων γυναικών, των διανοουμένων, των νέων. Όλα αυτά τα χρόνια περιοδεύουμε αδιάκοπα πόλεις και χωριά, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδος και της παρηγοριάς του Ευαγγελίου. Ένα πολύμορφο οικοδομικό έργο έχει συντελεστεί, στο οποίο έχουν επενδυθεί ποσά προερχόμενα από δωρεές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δραχμών. Ανεγέρθησαν 30 ναοί εκθεμελίων, επισκευάστηκαν 33 και άλλοι 65 βρίσκονται στο στάδιο της ανοικοδομήσεως. Και ανοικοδομήθηκε το κτίριο όπου για πρώτη φορά θα στεγαστούν όλες οι βασικές υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής. Αγοράστηκαν επίσης και επισκευάστηκαν κτίρια σε άλλες πόλεις για τις άλλες Μητροπόλεις, στο Αργυρόκαστρο, στους Αγίους Σαράντα, την Κορίτσα. Η Εκκλησία έχει οργανώσει τη δική της τεχνική υπηρεσία, στην οποία χρησιμοποιούνται αρχιτέκτονες και μηχανικοί από την Αλβανία. Προχωρούν με ταχύτατο ρυθμό οι εργασίες για την ενέγερση του κτηριακού συγκροτήματος της Θεολογικής Ιερατικής μας σχολής στην Παλαιά Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Δυραχείου, συνολικού εμβαδού περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, και συγχρόνως συνεχίζεται η αναστήλωση της μονής. Επίσης, η Εκκλησία έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό έργο. Εκδίδει μηνιαία εφημερίδα, την Γκιάλια, θρησκευτικά βιβλία και ημερολόγια. Διαθέτει το δικό της ιδιόκτητο τυπογραφείο, δώρο του Ωνασίου Ιδρύματος. Ό,τι παράσει πηγή ζωή δεν το ποτίσουν, όψο με τα φως παράτηλο. Η πρώτη επένδυσή μας ήταν για ένα κυροπλαστείο, ώστε να υπάρχει κάποια συμπαράσταση για την μισθοδοσία των ιερέων. Με τη νομική υπηρεσία, η Εκκλησία προσπαθεί να ανακτήσει την εκκλησιαστική περιουσία, η οποία εξακολουθεί να είναι δημευμένη. Και στον κοινωνικό τομέα έχει οργανώσει τη Διακονία Αγάπης, η οποία μέχρι τώρα έχει διανύμει πολλούς τόνους τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού, αξίας
άνω των 300 εκατομμυρίων δραχμών. Και όλα αυτά προσφέρονται όχι μόνο στα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά ανεξαρτήτως θρησκευτικής εντάξεως των αποδεκτών. Άρχισαν ακόμη να λειτουργούν τα δύο πρώτα νηπιαγωγεία και μια κλινική στην περιοχή των Τυράννων. Και ελπίζουμε σύντομα να αρχίσει η ανέγερση ενός συγχρόνου κέντρου υγείας. Παρά το μεγάλο έργο ανοικοδόμησης που έγινε και γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Υπάρχουν πολλές ορθόδοξες περιοχές που δεν έχουν εκκλησιές, λόγω έλλειψης σπόρων φυσικά. Κι αλλού πρέπει ίσως να περιμένουν πολύ έως ότου βρεθούν χρήματα για την αναστήλωσή τους. Όπως εδώ, σε ένα χωριό δίπλα στο Λάμποβο, το χωριό του Ζάπα. Προς το παρόν, η παρουσία των μικρών παιδιών και η χάρτινη μικρή εικόνα της πλατητέρας προστατεύουν τον άστεγο ναό. Στο Λάμποβο, χωριό των γνωστών ευεργετών Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου Ζάπα, που όπως οι ντόπιοι λένε έφτιαξαν το δρόμο από Λάμποβο ως τα Γιάννενα και έγινε τραγούδι δημοτικό. Σήμερα η εκκλησία μοιάζει με τη Μόρο Ποστάβλο και οι τοιχογραφίες σβήνουν μέσα στην υγρασία. Πέρα από την εκκλησιά μας υποδέχεται τραγικά έρημο και ρημαγμένο το αρχοντικό των μεγάλων ευεργετών. Πατρίδαν ως άλλου μεγάλου ευεργέτη, του Αρσάκη, καθώς και στα γύρω χωριά της η ίδια σκληρή πραγματικότητα. Ρημαγμένες και λαϊλατμένες παλιές εκκλησιές, όπως εδώ στην αρχαία Κοσίνη. Η Παναγιά, η Ελεούσα, που για να πας πρέπει να νηφορήσεις πεζοπορώντας επί μια μισή ώρα. Από τις ελάχιστες που γλίτωσαν το χαλασμό και που κλειδώθηκε αφού λαϊλατήθηκε και γυμνώθηκε από εικόνες και ιερά σκεύη ως μουσείο. Μόλις μπεις μέσα, σε υποδέχονται τρομαγμένα σμήνη ολόκληρα από νυχτερίδες που έχουν τις φωλιές τους μέσα στο ναό. Εδώ η μετανάστευση είχε αρχίσει πολύ νωρίς.
Ένας απελπισμένος έγραψε το όνομά του στην κολόνα της εκκλησιάς μια μέρα προτού φύγει για την Αμερική. Αυτοί οι πανέμορφοι άγγελοι και όλες οι τοιχογραφίες έγιναν από τους φημισμένους χιονιαδίτες ζωγράφους. Ο ποταμός που διασχίζει την επαρχία της Πρεμετής ποτίζει με τα πλούσια νερά του τα περιβόλια και τα μποστάνια που μοσχοβολούν. Σήμερα ο ΑΟΣ αγιάζεται και γίνεται Ιορδάνης για να βαπτιστούν στα νερά του 100 παιδιά από τα γύρω χωριά. Η φτώχεια γίνεται πρόβλημα για τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Προσπαθεί με το πρόγραμμα Διακονία Αγάπης που έχει οργανώσει να βοηθήσει όσο μπορεί. Με τη μεσολάβησή του, πολλοί φίλοι και άλλοι, γνωστοί και άγνωστοι, από την Αμερική, την Ελλάδα και την Κύπρο, στέλνουν ρουχισμό, τρόφιμα και φάρμακα. Μια ομάδα φοιτητών στα Τύρανα με πολύ ζήλο βοηθούν τον παπά Μαρτίνο, ώστε η διανομή να γίνεται σωστά και δίκαια. Αποστολή ξεκινά από την αποθήκη της εκκλησίας για να επισκεφθούν 120 περίπου οικογένειες που έχουν έρθει από τα ορεινά χωριά τους στο βορρά σε ανέβρεση εργασίας στην πρωτεύουσα. Λίγοι είναι οι Ορθόδοξοι ανάμεσά τους. Οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος δεν θέλει να ξεχωρίζουμε κανέναν. Τότε δύο ελληνικής ότι θα πούτε ελληνικής με μούφε τα γεδέμνα πλότ κεζίν κορεσότε κύριε Επισκόπιν τον Αναστάς. Τον Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Αναστάσιο, τον αγαπάει ειλικρινά όλος ο λαός μας και συνέχεια ευχόμαστε να μας ζήσει. Να του δώσει ο Χριστός μακροζωία, διότι κάνει πολλά θαύματα. Έφτιαξε την εκκλησία των τυράννων που ήταν ερείπιο και με τις βοήθειες που φέρνει βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο λαός μας είναι πανφτωχός. Δόξα το Κύριο που επέλεξε και μας έφερε εδώ τέτοιον καλό ποιμένα, καλόν και γλυκόν άνθρωπο. Ο Θεός να του δίνει υγεία και ζωή. Το παιδί μου ήταν σοβαρά άρρωστο, έτοιμο να πεθάνει. Δεν είχαμε χρήματα για φάρμακα.
οι δύο αδελφές από τον Καρέα που μένουν στα Τύρανα με βοήθησαν. Μου έδωσαν τα κατάλληλα φάρμακα και σώθηκε το παιδί μου. Εγώ θα έλεγα και προτείνω να έρθουν περισσότερες αδελφές, διότι έτσι θα βοηθήσουν περισσότερους φτωχούς και ορφανά παιδιά. Δόξα τω Κύριο, μεγάλο το όνομά Του. Εγώ ποτέ, ούτε στιγμή όσο ζω, δεν θα απομακρυνθώ από την Εκκλησία και τον Χριστό. Αυτός είναι η ελπίδα και η σωτηρία μου. Të roj a i krepëshkopi jonë me një jetë shumë të zjatur dhe shumë një jetë të mirë. I dhënë të Zotë Jezu Krisht një pleqëri shumë të mbarë ati krepëshkopit tonë, Anastas. Το 1994 ο Αρχιεπίσκοπος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και κατατρεγμούς. Τον κατέτρεξαν όσο κανέναν άλλο αρχηγό θρησκείας στην Αλβανία. Όταν τέλη του 1994 εκδηλώθηκαν κρούσματα χολέρα στον Περάτη, η Ορθόδοξη Εκκλησία βοήθησε πολύ με φάρμακα, παρόλες τις περιπέτειες που είχε ο προκαθήμενος με τις αρχές της πόλης. Στο σημερινό Περάτη τοποθετείται η αρχαία Αντιπάτρια, μια πόλη μουσείο με ωραία αρχοντικά. Τη διασχίζει ο Άψος ή ο Σουμ ποταμός. Τα τείχη της ξαναχτίστηκαν από τον Μιχαήλ Κομνηνό, τότε που γνώρισε και τη μεγαλύτερη ακμή της, γιατί είχε συμπεριληφθεί στο Δεσποτάτο της Σπύρου το 1205 μετά Χριστό. Και ήταν τότε εδώ στο κάστρο, τη συνοικία των Ορθοδόξων, που κτίστηκαν οι 40 εκκλησίες της. Μερικές κοσμούν ακόμη και σήμερα την πόλη. Της Θεοτόκου είναι σήμερα μουσείο εικόνων του περίφημου αγιογράφου του 16ου αιώνα, Ονουφρίου. Ο ίδιος που αγιογράφησε και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Καστοριά. Παναγία δίπλα στο ποτάμι. Κατεδαφίστηκε η μισή για να περάσει ο δρόμος. Ο Άγιος Θωμάς. Τον έκαψαν επί χόντσα για τις ανάγκες μιας κινηματογραφικής ταινίας. Η σπηλιά του Αγίου Θωμά συνδέεται με θρύλους για την ανέγερση του ναού. Yeah.
καημένη, βάλ' το φεστί σου στραβά, μωρό καημένη, βάλ' το φεστί σου στραβά, ζηλε ζηλεμένη. Ο ευλογημένος κάμπος της Δρόπολης με τα ελληνόφωνα χωριά του, πυθισμένα στην αχλή του θρύλου. Άλλοτε πλούσια και δραστήρια. Αλυσίδα γύρω τριγύρω του όλα τα όμορφα χωριά, σαν τις δροπολίτισες όταν σέρνουν το χορό. Ζηλε ζηλεμένη, αχ και με μοσκοτσι μιατά, μωρό καημένη, και με μοσκοτσι μιατά, ζηλε ζηλεμένη, και πρόσκυνα και για μας. Αργυρόκαστρο, η Αργυρίνη των Βυζαντινών, με τα παραμυθένια πέτρινα παλάτια της, τα άλλοτε πλούσια αρχοντικά της και τη δραστήρια πνευματική ζωή. Ζηλε ζηλεμένη, αχ και για μας τους χριστιανούς, μοργαημένη, και για μας τους άγιους χριστιανούς. Είμαστε χαρούμενες και ευχαριστημένες που αξιωθήκαμε και εμείς να ειδούμε και να περιμένουμε τον Σεβασμιότατον που μας έκανε τόσες καλές και χρυσές δουλές στα μέρη μας. Και εμείς οι γριές φτάσαμε αυτή την ημέρα, διότι εκκλησίες και κουδούνια δεν ακούγαμε και κλαίγαμε. Και τώρα γέννηκε ο Λούθε καλά και σε 2 χρόνια έχει κάνει μεγάλα πράγματα. Να έχει την ευχή πρώτα του Θεού και δεύτερο τη δική μας, που αξιωθήκαμε και να ειδούμε πάλι στα χωριά μας και στα μέρη μας εκκλησίες που τα είχαν κάνει για ντέπο και για τυποτένια πράγματα. Βεβαιότητα. Και χρόνια πολλά την ευχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Χαρούμενος. Για πρώτη φορά φέτος, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1994, μπόρεσαν οι μεγάλες μάνες, όπως λένε τις γιαγιάδες, να μάθουν ελεύθερα στα εγγόνια τους τα χριστουγεννιάτικα έθιμα και τα κάλαντα και να τους μιλήσουν για τις παλιές καλές εποχές των παππούδων τους. Χιλιάδες πρόβατα και 3.000 ίδια. Ο παπαρωμανός, σαν άλλος μελωδός, εφραίνει την ψυχή του με την τρομπέτα του. Σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μας υποδέχεται η κοριτσά. Το χιόνι καλύπτει τα ωραία αρχοντικά της που μας θυμίζουν τα περασμένα μεγαλεία της. Μεγαλύτερους ναούς των Βαλκανίων, ο Άγιος Γεώργιος της Κοριτσάς, από σμιλευτή πέτρα και θησαυρούς αιώνων μέσα, κατεδαφίστηκε το 1967. Οι πέτρες του έγιναν καθίσματα για το στάδιο της πόλης. Οι κοριτσαίοι λένε πως 20 ημέρες αντιστεκόταν ο ναός στη μανία των τρακτέρ που προσπαθούσαν να τον ρίξουν. Και οι ίδιοι, πίσω από τα ασφαλισμένα παράθυρα των σπιτιών τους, έκλαιγαν για το ξερίζωμα του κέντρου της λατρευτικής του ζωής, αν μπορεί να αντισταθούν. Στη θέση του λαμπρού ναού κτίστηκε η βιβλιοθήκη του κόμματος. Και εκεί, κρυφά, στην είσοδό της, τη
τις σκοτεινές νύχτες χέρια ευλαβικά άναβαν κεριά. Ευκολότερον τον ήλιον σβεστήνε ή την εκκλησίαν αφανιστήνε. Σώθηκαν μόνο οι καμπάνες του, φουβοί τώρα μάρτυρες της Ορθοδοξίας στην είσοδο του μουσείου. Η κοριτσά σύντομα θα έχει το δικό της μεγάλο καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, που από το τέλος του 1994 έχει αρχίσει να οικοδομείται. Μεγάλη η πίστη τους και η ηθική βοήθεια και η συμπαράσταση των κοριτσαίων προς τον Αρχιεπίσκοπο. Δεκάδες χιλιάδες υπογραφές τους έφτασαν το 1993 στη Βουλή της χώρας, απαιτώντας να σταματήσουν οι διώξεις κατά του ποιμενάρχη τους. Την πίστη την έχουν μεταδώσει και στα παιδιά τους. Κάθε πρωί, πηγαίνοντας στο σχολείο, περνούν να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, που αλλοιώθηκε αρχιτεκτονικά από το καθεστώς Χότζα και μετατράπηκε σε μουσείο χριστιανικής τέχνης. Ακόμη στεγάζονται ή κατά τη φράση των Ορθοδόξων μένουν φυλακισμένες εκατοντάδες εικόνες επωνύμων αγιογράφων. Εδώ, σε μια αίθουσα του μουσείου, οι διανοούμενοι της πόλης οργάνωσαν χριστουγεννιάτικη συναυλία προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου. Την Κοριτσά είναι το Πόγραδετς,
που απλώνεται νοχελικά στη δυτική πλευρά της λίμνης Αχρίδος, γνωστό παραθεριστικό κέντρο το καλοκαίρι. Και εδώ οικοδομικός οργασμός από το 1994 για το κτίσιμο μεγάλης εκκλησιάς. Θεοφάνεια σήμερα. Παρά το χιόνι που έπεφτε όλη τη νύχτα και το τσουχτερό κρύο, μικροί μεγάλοι γέμισαν κατά χιλιάδες την παραλία. Παγωμένα νερά της λίμνης περιμένουν πολλοί νέοι, ελπίζοντας να πιάσουν το σταυρό. Ο τυχερός ήταν ένας μουσουλμάνος που όταν πλησίασε τον αρχιεπίσκοπο για να του παραδώσει το σταυρό, ζήτησε να βαπτιστεί ορθόδοξος. Ο αρχιεπίσκοπος τον ονόμασε Θεοφάνη. Θεοφάνη Έμριν, δείτε να σώτνε, τα παξίνη του Κρίσου. Θεοφάνη και Έμριν. Θεοφάνη. Θυμισμένοι γλεντζέδες και τραγουδιστές, οι κάτοικοι του Πόγραδετς, δεν παρέλειψαν μετά το φαγητό που μας παρέθεσαν να τραγουδήσουν. Συνεχίστηκε και στο σπίτι που μέναμε, στη φιλόξενη οικογένεια του Κυρσάνδρου, του Αλέξανδρου. Η φωνή της γιαγιάς, που είχε 30 χρόνια να τραγουδήσει από τότε που έχασε τον άντρα της, με το παραπονεμένο τραγούδι για το καπετάνιο που φύγε από τη λίμνη για τα ξένα, θα είναι θύμηση πολύτιμη για μας. Πράτηψε να πλέτε μόιε μπουκουραζόνιους πόρτιου δίτσκατ καπρέκε και κεντάνε κατεφούς. Κάπεντα ηρίε λίους λιαμουνεία εκαμπάς νεούς τρίε εμπρινιά θόνε λιωβάτ εκαμπάς νεούς τρίε. Έρδει η ώρα εζώτη. Στο βλαχόφωνο χωριό της Τρενόβας φτάσαμε την επομένη των Θεοφανίων. Παρά το χιόνι και το δύσβατο δρόμο λόγω καιρού, ο μακαριότατος, απτόητος και ακούραστος, επέμενε να πάει για τον αγιασμό θεμελιώσεως ναού. Έπρεπε να εμψυχώσει τους κατοίκους του χωριού που περίμεναν 3 χρόνια τώρα για μια εκκλησία. Εδώ στον ίδιο χώρο που κατεδάφισαν την παλαιά θα χτιστεί η καινούρια με εράνους και δωρεές από την Ελλάδα. Μια
μια Ελληνίδα που είχε έρθει για το γάμο της εδώ και αποκλείστηκε επί 50 χρόνια, συγκινημένη μίλησε για πρώτη φορά στη γλώσσα της. Καλώς ήρθατε. Και ο Θεός μας κάνει μεγάλη και μεγάλη και με κάνει την Εκκλησία. Και εμείς είμαστε έτσι άνθρωποι χωρίς την Εκκλησία. Είχαμε φόβο να φωλάζουμε. Άρα τώρα είχε ο Θεός από την Παναγία, από εσάς, να ζήσετε όσο μεγαλύτερη να γίνετε. Να μας κάνετε Εκκλησία, να πάμε στην Εκκλησία. Ο Θεός μεγάλη, ο Θεός μεγάλη. Σαμάτα γίνκα σήμερα από την Κολυμπήθερα. Είμαι πλοκισμένη, εγώ είμαι άρρωστη 15 μέρες. Μη είπε τον Εύη και το έχω έτσι έτοιμο. Μου λέει, μάνα μου λέει, γίνεται την Εκκλησία, λέει. Έχω ντροπή να πάω όλα. Θα πάω εγώ, είπα. Μη φύρει τον ύφο εκεί. Άρρωστη που ήσουν, άρρωστη και είμαι. Αλλά Θεός μεγάλη. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι. Τώρα είμαι. Μεγάλη είμαι. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Μεγάλη εβδομάδα στα ελληνόφωνα χωριά. Γεροβοσκός με δυσκολία θυμάται το Χριστός Ανέστη. Πολλά και δίσεκτα τα χρόνια απαγόρευσης. Χριστός Ανέστη εκρέκνων θανάτο, θάνατον πάτησας και της έντινη μας η ζωή χαρισάμενον. Μεγάλη Πέμπτη 1994 στο χωριό Βουλιαράτες. Η γιαγιά ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια βάφει τώρα κόκκινα αυγά με φύλλα από ξερά κρεμμύδια, όπως και τότε. Ελάχιστα τα παιδιά που βρήκαμε στο σχολείο, αφού ακολούθησα τους δικούς τους στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Κάποια από αυτά μας θυμίζουν περήφανα πως δεν ξέχασαν να τραγουδούν τον Λάζαρο στο χωριό τους, έτσι όπως τους τον έμαθε η γιαγιά, η μεγάλη μάνα τους. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάρια, ήρθε κι ο Χριστός από τη Βιθανία. Εκεί έγραψε Μάρθα και Μαρία, Μάρθα που είναι ο Λάζαρος, ο αδερφός μας και ο φίλος μας, ο αγαπητός μας. Τα ψηλά τα σπίτια και τα έμορφα σαράγια που έχουν τους αφεντάδες τους μακριά στα ξένα, να πάνε καλά, να'ρθούμε για να'ρθούν καταντισμένα, να φέρουν και ένα άλογο με σέλα σημαίνια. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε και την πρώτη. Στον Άγιο Αθανάσιο, στην όμορφη μεταβυζαντινή βασιλική, θα μαζευτεί απόψε όλο το χωριό.
μικροί μεγάλοι θα προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο που μαζί τους συμπάσχουν. Σαν άλλες μυροφόρες, υδροπολίτισες, πεζοπορούν πρωί-πρωί, επί αρκετή ώρα. Πηγαίνουν στο μοναδικό χωριό που έχει παπά. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και πρέπει να πάνε στα μνήματα. Κυρτωμένος από τα χρόνια και τις κακουχίες, ο Παπαγιώργης προσπαθεί να ψάλει σε όλους τους τάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών, ο καταβάθητα την τετάστοντην αδίησα των πεπαιδημένων. Ο παπάς και ο δάσκαλος μαθαίνουν για πρώτη φορά στα παιδιά να ψάλουν ύμνους του επιταφείου. Ήθελαν να τα ακούσουμε πρωτού φύγουμε. Βιαζόμαστε όμως, γιατί είχαμε ταξίδι μεγάλο. Έπρεπε να φτάσουμε στα Τύρανα για την περιφορά του επιταφείου. Καθώς περνούσαμε την ώρα του θηλυνού από τις ιδυλιακές παραλίες του Δυραχείου, μας ήρθε στο νου ο λόγος ενός μοναχού που έλεγε ότι τέτοια ώρα έβγαινε ο Θεός στον Παράδεισο για να περπατήσει μαζί με τους πρωτοπλάστους. Απόψε όμως μας φαίνεται πως και ο ήλιος, όπως και η σελήνη που μόλις έβγαινε εκείνη τη στιγμή, βιάζονταν να μπουν στην εκκλησιά και να προσκυνήσουν τον επιτάφιο. Σε διαφορετικά πλαίσια γιορτάστηκαν το Πάσχα του 1994 και το Πάσχα του 1995. Το πρώτο ήταν ιδιαίτερα σταυρώσιμο. Ένας περίεργος ύπουλος διωγμός εναντίον των Ορθοδόξων, με κύριο στόχο τον Αρχιεπίσκοπο, και που επρόκειτο στη συνέχεια να κορυφωθεί λίγο πριν από το δημοψήφισμα για το σχέδιο συντάγματος, ήταν τότε σε εξέλιξη. Σε αυτό το κλίμα η αστυνομία απαγόρευσε ρητά τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1994 να γίνει στα Τύρανα η περιφορά του επιταφείου και η τελετή της Αναστάσεως έξω από το ναό. Την οργή και αγανάκτηση των πιστών ηρέμησε ο Αρχιεπίσκοπος που τους συμβούλεψε πατρικά. Οι Ορθόδοξοι, είπε, δεν παρανομούν. Θέλουν ειρηνικά να γιορτάσουν τούτες τις Άγιες Μέρες. Τους προέτρεψε να ζητήσουν εγγράφος από τον πρόεδρο την άρση του αδικαιολόγητου περιορισμού για να μπορέσουν να γιορτάσουν την Ανάσταση έξω. Στο μεταξύ όμως, όλη η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής θα γίνει μέσα στο ναό. Μεγάλο Σάββατο πρωί, αναστάσιμη ατμόσφαιρα.
Η πικρία της άδικης απαγόρευσης της περιφοράς του επιταφείου έδωσε τη θέση της στην έντονη συγκίνηση που νιώσαμε όλοι για τα εγγένεια του βαπτιστηρίου. Ύστερα από πολύμηνη περίοδο κατήχησης, 30 νέα μέλη θα μπουν σήμερα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Θα τους βαπτίσει ο Αρχιεπίσκοπος. Η σεμνή τελετή με τους λευκοντημένους νεοφώτιστους και τις αναμένες λαμπάδες μας θύμιζαν έντονα παρόμοιες τελετές των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Η άδεια επιτέλους εδόθη για να γίνει η Ανάσταση έξω. Στήθηκε γρήγορα η εξέδρα και έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Έγινε τα μεσάνυχτα δεν περιγράφεται. Ζούσαμε ένα αληθινό θαύμα. Για μας όλους που είχαμε δει τους πρώτους λίγους Ορθόδοξους να μπαίνουν δειλά και φοβισμένα στο ίδιο αυτό ναό του Ευαγγελισμού τον Αύγουστο του 1991, ύστερα από τη χρήση του επί χρόνια ως γυμναστήριο, ήταν πράγματι ένα θαύμα. Είμαστε συγκλονισμένοι βλέποντας να έχει πλημμυρίσει ο ανακαινισμένος ναός και ο περίβολός του και χιλιάδες λαού να έχουν πλημμυρίσει τους γύρω δρόμους και τη λεωφόρο. 30.000, μάθαμε αργότερα, ήταν οι πιστοί που έψαλαν μαζί με τον συγκινημένο προκαθήμενό τους το Χριστός Ανέστη. Christi ou Nigial. Η παρουσία τους έδειχνε, εκτός των άλλων, την πίστη τους στην Ανάσταση, τη χαρά τους για την Ανάσταση της Εκκλησίας τους ύστερα από το μακροχρόνιο ενταφιασμό της, αλλά και την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στον Αρχιεπίσκοπό τους Αναστάσιο. Βράδυ όμως του Πάσχα του 1994, επίσημα από την τηλεόραση, εκτοξεύτηκε νέα επίθεση προσωπικά κατά του Αρχιεπισκόπου
η οποία προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από όλες τις περιοχές της Αλβανίας. Πάσχα του 1995 η ατμόσφαιρα αυτή είχε εντελώς αλλάξει. Δέσποσε η δικαίωση και η χαρά της Αναστάσεως. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για την τελετή της Αναστάσεως υπολογίζεται ότι πλησίασε τις 40.000. Ζούσαμε μια ανεπανάληπτη και ιστορική στιγμή, πως τα χιλιάδες αστέρια κατέβηκαν εκείνο το βράδυ και πλημμύρισαν τους δρόμους και έγιναν ένα με τις φλόγες των κεριών των Ορθοδόξων. Έγιανε μέρνη τρίτη, γκαντρίτα και νουκ περεντών, δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Μέσα στο ζωφερό σκοτάδι που αγκαλιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη, στα μεσάνυχτα του πόνου, της αρρώστιας, της ανέχειας, της αδικίας, της απογνώσεως, η Εκκλησία προσκαλεί, δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Όσο και αν φαίνονται παράλογα και οδυνηρά όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, υπάρχει ωστόσο νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού πήραν την πιο θριαμβευτική εκφρασή τους με την Ανάσταση του Χριστού, καταργώντας τη δεσποτεία του μίσους και του θανάτου. Εδώ κορυφώνεται το αιώνια πασχαλινό μήνυμα του Ευαγγελίου. Το πασχαλινό φως αποκαλύπτει τη σταθερή σχέση Αναστάσεως και Σταυρώσεως και μας προσκαλεί να αποδεχθούμε τη λογική της εκούσιας θυσίας ως μορφή ζωής που νικάει κάθε είδους θάνατο. Η Ανάσταση δεν είναι κάτι που έρχεται μετά το Σταυρό. Η Ανάσταση βρίσκεται μέσα στο Σταυρό. Έγιανε μέρνη τρίτ γκαντρίτα και νου περεντών. Ένα φως που δεν προορίζεται αποκλειστικά για μερικούς εκλεκτούς ανθρώπους ή λαούς, ούτε περιορίζεται μόνο σε αυτούς, αλλά που θα πρέπει να αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις εθνών, φυλών, χρωμάτων, καταγωγής. Φως
περισσότερο πασχαλινό φως στην καρδιά και τα πρόσωπά μας. Φως, περισσότερο πασχαλινό φως στις σχέσεις μας με τους άλλους, στις σχέσεις μεταξύ των λαών. Πασχαλινό ανέσπερο φως που χαρίζει νόημα, ελπίδα, πλούτο αγάπης και δύναμη Θεού. Κάθε μας σκέψη, κάθε μας λόγος, κάθε μας ενέργεια, κάθε στιγμή σιωπής ας καταβγάζονται από το φως της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη, Κρίστη Ουγγιάλ, Χριστός Βοσκρέσε, Χριστός Αϊνδίατ, Christ is risen, Κρίστη Ουγγιάλ.